Νόμιζα ότι η πόλη θα έκανε ένα απλό πικνίκ. Τι θα φάμε? Hot dog, καλαμπόκια ψητά και παγωτό. Αυτά δεν ακούγονται πολύ ιδιαίτερα. Έλα, δοκίμασε ένα. Το καλύτερο. Ποιο είναι το μυστικό σου? Είναι μαγειρεμένα επάνω σε ένεργο ηφαίστειο. Καλά νομίζεις, πόλη. Κι όμως, λέω αλήθεια, η γεύση αυτή προέρχεται από τη στάχτη της λάβας πριν εκραγεί. Απλώς χρειάζεται ένα πυρήμαχο ανεμοπλάνο, ένα ιδιαίτερο ξύλο, τέλειο συγχρονισμό και... Τραντά! Το τελειότερο hot dog του κόσμου! Σιγά καλέ! Συμφωνώ με την δυσπιστία της, αφού μου δώσεις πρώτα το καλαμπόκι. Το ουράνιο καλαμπόκι! Φυτρώνει στις κορυφές των ψηλότερων βουνών. Οι σπόροι πέφτουν από αετούς και ποτίζονται από τη δροσιά της. Πάλι μπόκετ! Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα! Όχι, υπάρχει! Αυτή είναι σίγουρα πολύ ασυνήθιστη ιστορία. Είναι αληθινή! Και πού να ακούσετε για το παγωτό? Το αποκαλώ γρανίτα, δέστε τη ζώνη σας. Ανανεύετε στο αεροπλάνο με ανοιχτά παράθυρα. Έλα τώρα, αποκλείεται. Θέλουμε την αλήθεια. Όχι ένα ακόμα παραμύθι της πόλη. Ωραία, μάτια οι πάντες. Καλά. Τα αγόρασα από μαγαζί. Πού να αφήσω την υπόλοιπη γρανίτα, δέστε τη ζώνη σας. Οι φίλοι μου δεν μπορούν να τη φάνε όλοι. Χρειάζομαι ένα κρύο σημείο. Πόσο μακριά είναι ο νότιος πόλος? Βουτιά! Πόλη, η λεμονάδα μου δεν γίνεται καλύτερη με νερό πισίνας. Ναι, αλλά είδες τη βουτιά μου. Ναι, Πόλη. Ποιο σημείο της βουτιάς απόλαυσες περισσότερο? Εκείνο που ήσουν κάτω από το νερό. Δεν ήταν καταπληκτικό το σημείο που έκανα μία περιστροφή και προσγειώθηκα στο νερό? Η πόλη έχει τόση ενέργεια που είναι ασταμάτητη. Τίποτα δεν είναι ασταμάτητο. Α, το βρήκα! Θα τη σταματήσουμε αν τη ανεβάσουμε ταχύτητα. Μπορεί να πετύχει. Θα την κουράσουμε βάζοντάς τη να κάνει όλες τις βουτιές όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Ει, Πόλη! Θα θέλαμε να ξαναδούμε αυτήν την υπέροχη βουτιά. Αλλά πιο γρήγορα. Τέλεια, μου αρέσει να έχω κοινό. Κοιτάξτε αυτό. Βουτιά! Λοιπόν. Συγγνώμη, δεν κοίταζα. Δεν είδες τίποτε. Όχι. Θα την ξανακάνεις. Σούπερ βουτιά! Κοιτούσα λίγο. Νομίζω χρειάζομαι διάλειμμα. Επιτέλους, απόλυτη ησυχία. Νιώθω εντελώς φρέσκια. Λατρεύω τους υπνάκους. Τώρα φροντίστε να κοιτάζετε όλες. Ποτέ μην υποτιμάτε τη δύναμη της πόλης. Λοιπόν, ποιος θέλει να ανέβει, Λάιλα? Ποιος, εγώ? Εγώ ανέβηκα ήδη. Δύο φορές για την ακρίβεια. Ούτε μία φορά δεν ανέβηκες. Με πειράζει το φως. Λάιλα, μην είσαι τόσο ιδιότροπη. Δεν είμαι καθόλου ιδιότροπη. Σε αυτή την περίπτωση φόρεσε την εξάρτηση ασφαλείας. Μα εγώ, μόλις έφαγα. Η σημερινή περιπέτεια είναι να βοηθήσουμε τη Λάιλα να πάψει τις δικαιολογίες και να διασκεδάσει. Αποκλείται να το κάνω. Πόλη, έχω φοβερή αλλεργία στα ύψη. Αψιού! Δεν σε πιστεύω με τίποτα. Όχι. Πόσο ψηλά είμαι τώρα? Ρώτησες. Μια λάθος κίνηση και μπορεί να γίνω κομμάτια στο πάτωμα. Κάτι είναι στο πρόσωπό μου. Είναι μια σταγόνα υδρότα. Ο υδρότας κάνει το lip gloss μου να τρέχει. Κάντε μου κάποιο σέρι. Μήπως χρειάζεσαι τίποτα άλλο, Λάιλα? Βασικά διψάω. Αμέσως. Κι άλλο πάγο. Το κραγιόν μου χρειάζεται ανανέαση. Φοράω εδώ και ώρα το ίδιο ρούχο. Μπορεί κάποιος να μου αγοράσει κάτι καινούριο? Έχω ξεθεωθεί. Εγώ είμαι που κρέμομαι εδώ πάνω και χρειάζομαι μία ακόμα μερίδα πατάτες για να πάρω λίγη δύναμη. Λοιπόν, με το τρία γαργαλάμε. Είναι για το καλό σου! Γλυκό αγαπημένο μου έδαφος, θα μπορούσα να σε φιλήσω. Μην μου ζητήσεις εμένα να το κάνω. Παιδιά, σας ανέφερα ποτέ ότι είμαι εξαιρετικά αλλεργική στα πατώματα. Αυτό δεν υπήρχε χτες εδώ. Καλώς ήρθατε στο παιχνιδότοπο της πόλης. Υπάρχει χώρος για όλους. Ήρθατε πάνω στην ώρα για να με βοηθήσετε στη διακόσμηση. Η σημερινή περιπέτεια είναι φτιάξε τη διασκέδασή σου. Είναι τόσο μεγάλο σαν ένα γήπεδο μπάσκετ. Πλάκα κάνεις. Εδώ ταιριάζει να γίνει μια δίσκο. Μπορείς να ζήσεις αλλού τον πυρετό της δίσκο. Αυτό μοιάζει με καλλιτεχνικό στούντιο. Που να δείτε τα πειράματά μου. Μακριά τα βρικτά εκρηκτικά υλικά σου, την τραπεζαρία μου! Άσες τώρα! Θα μπορούσε να γίνει κέντρο διάσωσης ζώων! Hey!
μεγαλύτερο το δωμάτιο για το φτιάξε τη διασκέδασή σου. Μου ήρθε μια ιδέα! Χρειάζομαι μερικά υλικά! Αυτή είναι η λύση σου! Αμέ, τώρα υπάρχει χώρος για όλους! Έλιο! Ποτέ δεν ήταν τόσο εύκολο το ανάποδο μπάσκετ! Μάλλον πρέπει να φτιάξω άλλο δωμάτιο. Η σημερινή περιπέτεια. Η Λάιλα και η Κρίση θα δώσουν το απόγευμα συνέντευξη στην Guillaume Chic, τη διασημότερη ρεπόρτερ μόδας του κόσμου. Θα πάω εγώ. Έκπληξη. Η Guillaume Chic. Ναι. Κρίση, η Λάιλα, σας ζητάνε. Δεν μπορούμε. Ετοιμαζόμαστε για... Guillaume. Α, νωρίς ήρθες. Είστε έτοιμες να μου δείξετε την καινούργια κολεξιόν σας, έτσι? Ναι. Δώσε μας ένα λεπτό να αλλάξουμε. Πώς πάει? Είπα στη Λάιλα να φροντίσει να έρθουν τα φορέματα στην ώρα τους. Μα εγώ απάντησα στην Κρίση ότι έπρεπε να το κάνει αυτή. Να υποθέσω ότι καμία από τις δύο δεν έφερε τα ρούχα. Ακριβώς! Ω, ελάτε, πόσο δύσκολο μπορεί να είναι. Εντάξει, το βρήκα. Ο πρώτος κανόνας της μόδας. Φόρα το με αυτοπεποίθηση. Αυτό είναι το νέο look σας. Αποκλείεται με τίποτα. Χρειαζόμαστε βοήθεια. Φουρό και ουρά. Μήπως είναι της μόδας τα φρουφρού και τα ζωάκια και δεν το ξέρω εγώ? Που δεν ξέρεις? Μιαου. Βασικά δεν ήταν αυτό ακριβώς που... Περνούσαμε τυχαία και ακούσαμε ότι είστε οι σχεδιάστριες που σχεδιάσατε αυτό το γάτο φοβερό look. Δεν είμαι φοβερή. Έχω δει τα πάντα, αλλά αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Είναι συναρπαστικό. Θα γράψω φοβερό ρεπορτάζ. Μιαου! Εντάξει, εντυπωσιάστηκα. Τρεις όριμες μελιτζάνες που μεγάλωσαν με αγάπη για το μπαζάρι τάρτας. Και 21 φόρμες. Ω, έχω μόνο 20. Θα πάω στο κατάστημα να αγοράσω μία φόρμα. Ποιος θα προσέχει τις μελιτζάνες για να είναι ασφαλής? Σημερινή περιπέτεια, η φύλαξη του κήπου. Άκου, πρέπει να είσαι πολύ προσεκτική με... Ξέρω, ξέρω. Ο κήπος σου είναι ασφαλής με μένα. Hey! Είναι η τελευταία μελιτζάνα που κλέβεις. Διότι δεν θα μείνουν αρκετές για να φάνε. Α, αυτό είναι! Θα φέρω τροφή στο φυτό! Εγγυάται τη γρήγορη ανάπτυξη. Αυτό δεν το αγγίζεις. Ποιος γελάει τώρα? Ο! Εσύ γελάς. Πολύ! Κέρστη, ήθελα να σου πω... Ξέρω πώς τα καταφέρνεις. Σοβαρά σου μιλάω. Λατρεύω τα ταξίδια. Όπου, κοιτάξτε τους γκρεμούς κορίτσια. Κορίτσια, μ' ακούτε? Καμία δεν προσέχει αυτό το εκπληκτικό μέρος. Η σημερινή περιπέτεια έχει να κάνει με την περιπέτεια. Hey, Rick, τι κάνεις εδώ πέρα? Χάθηκες? Σε πάρκο είμαστε. Πώς γίνεται να χάθεις? Χαθήκαμε. Είμαστε κοντά στο... Χαθήκαμε. Τι θα κάνουμε? Πρέπει να συνεχίσουμε. Ίσως βρούμε το σημείο του πικνίκ. Εδώ είναι το σημείο που τα παρατάω. Εδώ είναι που... Που... Οι τελευταίοι εκδρομείς που χάθηκαν εδώ δεν επέστρεψαν σπίτι τους το βράδυ. Ποτέ. Νομίζω ότι άκουσα γι' αυτό. Για χαρά, ξένε. Αν είναι να χαθώ, ας είμαι στις ομορφιές μου. Λάιλα, πόσα λιπλός έχουμε? Ένα. Και αν δεν μπορέσουμε να ξαναβρούμε? Τι? Πόσο νομίζεις ότι θα αντέξουμε με ένα μόνο σωληνάριο? Μιλάμε για λιπλός τραγωδία. Χέρι. Μήπως χαθήκατε? Εγώ? Μπα. Αυτές όμως ναι. Εγώ αναζητούσα την περιπέτεια. Μου έμεινε ελάχιστη μπαταρία στο κινητό. Δώσε εδώ. Ίσως να βρω την πετρική. Μπα, δεν πιάνει. Πόση ώρα θα τους πάρει να συνειδητοποιήσουν ότι δεν βγήκαμε ποτέ από το πάρκο? Να τους το πούμε. Μπα. Αποκλείεται να το πιστέψετε. Η Λέδη Συγχρονία! Θα τραγουδήσει ζωντανά απόψε! Μα πού θα γίνει η συναυλία? Μπορεί να γίνει οπουδήποτε στον κόσμο. Ίσως να τραγουδήσει στην αυλή μας!
τελευταία φωτογραφία της φορούσε ένα καπέλο που έμοιαζε με... τον πύργο του Άιφελ! Ήταν στοιχείο! Πόσο γρήγορα μπορούμε να πάμε Παρίσι? Κρίση, Λάιλα! Είδατε τη συνέντευξη που έδωσε τις προάλλες, καθόταν μπροστά σε φοίνικες που φυτρώνουν! Συγκαμπάι, τι περιμένουμε? Κάνετε λάθος! Πολ, λυπάμαι, αλλά δεν ξέρει τόσα πολλά για τη λάδι συγχρονία όσο εμείς. Νομίζω ότι την άκουσα να τραγουδάει Σούσι, Σούσι, Σούσι. Ω σούπερ θαυμάστριά της, πάω στην Ιαπωνία! Περιμένετε, παιδιά! Πολ, τι? Δεν ακούγεσαι! Θα σου τηλεφωνήσουμε από τη συναυλία! Συγχρονία! Η Πολ είναι. Λέει ότι ξέρει που θα γίνει η συναυλία. Πιστεύεις ότι είναι δυνατό? Πολ, θα σου στείλουμε βίντεο από τη συναυλία που θα γίνει στο Τόκιο! Αλόγα, Πολ! Δεν έχω ώρα για λόγια. Το αλόγα θα μπει και αντίο. Επομένως, αλόγα! Ναι! Ναι! Το έκλεισε! Νιώθω τόσο προδομένη! Δεν έχει συναυλία! Δεν θα γίνει! Δεν έχει τίποτα! Εκτός από καυτή λάβα! Για παιδιά, αν δεν θέλετε να ακούσετε μένα, ίσως θέλετε να ακούσετε τη... Λέδη Συγχρονία! Η Λέδη Συγχρονία είναι καταπληκτική! Σούσι, Σούσι, Σούσι! Ναι! Η σημερινή περιπέτεια είναι να κάνουμε το γύρο του κόσμου σε 80 λεπτά! Αυτόματα πιλότε, μπες σε λειτουργία! Σκέφτομαι ότι καλύτερα να βγούμε τώρα, πριν να είναι αργά! Είναι ήδη πολύ αργά! Και αυτή είναι η γραμμή εκείνη! Τέλεια! Κέρστη, ρύθμισε το ρολόι! Κρατηθείτε, παιδιά! Κινδυνεύουμε! Να πέσουμε, όχι! Ο αυτόματος πιλότος νομίζει ότι οδηγεί σε θύελλα. Προσπαθεί να αποφύγει αστραπές. Πολ, δεν θα κάνεις το γύρο του κόσμου σε 80 λεπτά, έτσι? Πρέπει να γυρίσουμε το διακόπτη στον αυτόματο πιλότο. Νομίζω ότι φτάνει το διακόπτη από εδώ. Συνεχίστε να πετάτε παπούτσια. Ένα, δύο, τρία. Εντάξει. Ωραία, πολύ, Λάιλα. Έχω ακόμα χρόνο να προλάβω να κάνω το γύρο του κόσμου σε 80. Χαμηλά επίπεδα καυσίμων. Δέστε τις ζώνες σας για προσγείωση. Ο Βόρειος Πόλος! Ναι, καλός είναι, αλλά... απλά νόμιζα πως μπορούσα να το κάνω. Θα πατούσα το διακόπτη, αλλά πέσαμε. Πολύ, σταμάτα! Μόλις έκανες το γύρο του Νότιου Πόλου. Και ουσιαστικά, αυτό σημαίνει ότι έκανες το γύρο του κόσμου σε 80 λεπτά! Η σημερινή περιπέτεια είναι αγώνας γύρω από τον κόσμο! 2, 4, 6, 8. Ναι, Κέρστη, τα καταφέραμε. Η μπροστινή θέση είναι όλη δική μας. Δεν έχω ξανακαθίσει στην μπροστινή θέση. Τρομακτικό, συναρπαστικό, σούπερ. Η μεγάλη αναμονή άξιζε τελικά. Πρόκειται να είναι η καλύτερη μας μέρα. Συγγνώμη, στη σειρά σου. Πέρασε, μ' ακούτε, μας πήρε τη σειρά. 2, 4, 6. Όχι! Θα μας πάρει την προστινή θέση! Και τις δύο! Δεν πειράζει. Δεν είναι τόσο σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό! Η προστινή θέση είναι η καλύτερη! Συγγνώμη! Ξέρεις, η φίλη μου και εγώ ανυπομονούσαμε να καθίσουμε στην προστινή θέση και... Όχι! Καλά πήγε! Ναι, άμα το καλά σήμερα ακριβώς το αντίθετο. Είναι τόσο περίεργο που θα πετύχει! Μπορώ? Τι πράγμα? Θα τακτοποιήσω αυτό το νταΐ μια για πάντα! Αυτό ήταν! Ίσως του χρόνου είσαι αρκετά ψηλός για να μπει στο τρενάκι! Η καλύτερη διαδρομή! Κάνει τόση ζέστη που τηγανίζεις αυγά στο πεζοδρόμιο! Δεν φεύγω από την πισίνα για κανένα λόγο! Πόσο χαίρομαι που δεν είμαι σήμερα με τον Ρικ! Γιατί, πού είναι? Βρίσκεται σε μαραθώνιο σκέιτ για να μαζέψει χρήματα για τα κέντρα διάσωσης χελώνας. Καλό! Βασικά δεν είναι καλό! Είναι απίθανο! Ελπίζω να είναι καλά, Ρικ! Γεια σου, Πολ! Είσαι καλά? Δεν κάνει λίγο ζέστη για να αγωνιστεί σήμερα? Όχι, καλά είμαι. Εννοώ, ζεσταίνομαι. Όχι πολύ, απλά το αντέχω. Έπαθε θερμοπληξία. Α, καλά είναι. Πάντα έτσι μιλάει. Είσαι σίγουρος ότι πρέπει να το κάνεις αυτό σήμερα? Δεν γίνεται να φύγω. Οι χελώνες με χρειάζονται. Γεια σου, Ρικ. Κάθαμε στην πισίνα. Πίνοντας λεμονάδα. Κορίτσια. Μήπως είπε λεμονάδα?
είπε λεμονάδα. Ρικ! Λεμονάδα! Ο Ρικ χρειάζεται βοήθεια! Σημερινή περιπέτεια να βοηθήσουμε το Ρικ να δροσιστεί! Ποια είναι μαζί μου? Εγώ! Εγώ! Δεν φεύγω από την πισίνα! Δεν φεύγω από την πισίνα! Αυτό θα πετύχει σίγουρα! Θέλω λεμονάδα! Αν δεν μπορείτε να φέρετε το Ρικ στη λεμονάδα, φέρτε τη λεμονάδα στο Ρικ!